speech sounds είναι μηχανικά λογοθεραπευτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια θεραπείας των διαταραχών της άρθρωσης για τη διόρθωση ή τη δημιουργία των διαφορετικών φθόγκων. Η λειτουργία της κάθε μίας speech sound είναι πολλαπλή, αφενός μεν για την τοποθέτηση της γλώσσας στο σωστό σημείο άρθρωσης και τον σχηματισμό των φθόγκων, αφετέρου για την εσωστοματική χρήση και μάλαξη των οργάνων της ομιλίας. Με τη χρήση των εργαλείων αυτών, των speech sounds, η τοποθέτηση των οργάνων της ομιλίας, της γλώσσας, γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο και ο επιθυμητός φθόγκος παράγεται πολύ γρήγορα από το θεραπευόμενο άτομο. Ο θεραπευόμενος, παιδί ή ενήλικας, αντιλαμβάνεται με πολύ εύκολο τρόπο την κίνηση και τη θέση που πρέπει να λάβει η γλώσσα. Η κάθε speech sound έχει διαφορετικό σχήμα και προορίζεται για τη δημιουργία διαφορετικού κάθε φορά φθόγκου. Είναι σχεδιασμένες να προσαρμόζονται στη στοματική κοιλότητα και να μην δημιουργούν δυσάρεστο συνέστημα στον θεραπευόμενο. Το σετ περιλαμβάνει 6 τεμάχια με αρρύθμιση ανάλογη με τη θέση που βρίσκονται μέσα στη θήκη τους. Η speech sound 1, μπίλια, χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του φθόγκου ρο. Τοποθετούμε τη speech sound στο πρόστιο τμήμα της γλώσσας και πιέζουμε ελαφρά για να βοηθήσουμε τη γλώσσα να πάρει την κύλη μορφή. Όταν μπορεί να ανασηκωθεί η γλώσσα προς τη σκληρή υπερώα, τοποθετούμε τη speech sound στην κάτω επιφάνεια της γλώσσας και με απαλές και γρήγορες κινήσεις, δεξιά ή αριστερά, προκαλούμε μηχανική κίνηση της γλώσσας, δηλαδή γρήγορη επαφή και απομάκρυνσή της από τη σκληρή υπερώα. Έτσι προκαλείται δόνηση της γλώσσας και παραγωγή του ήχου ρο που προσομοιάζει. Η σόντα νούμερο 2, ρόμβος, χρησιμοποιείται σε 2 ομάδες φθόγκων. Την πρώτη ομάδα απαρτίζουν οι φθόγκοι σ, ζ, τς, τζ. Η δεύτερη ομάδα αφορά στο σχηματισμό του φθόγκου σ, παχύ σ. Η τριγωνική κορυφή της speech sound εφαρμόζεται στην κορυφή της γλώσσας, πιέζοντάς την και κρατώντας την πίσω από τους κάτω κοπτήρες. Κατά την εκροή του αέρα παράγεται ο φθόγκος σ. Κατά τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα παράγονται οι φθόγκοι τς και τζ. Η speech sound νούμερο 3 για τη διόρθωση και τον σχηματισμό του φθόγκου σ και ζ. Η στενή προέκταση τοποθετείται πάνω στη γλώσσα ενώ το τρίγωνο μένει έξω από τα δόντια. Η προέκταση πιέζει μαλακά τη γλώσσα προς το κέντρο, κάτω και δημιουργεί μια άβλακα. Ο ασθενής κλείνει τα δόντια και φυσάει έτσι ώστε να προκαλέσει να παράξει το φθόγκο σ. Κατά την έξοδο του αέρα, αν αυτό συνδυαστεί με φώνηση, τότε παράγεται ο φθόγκος ζ. Μετά από μερικές προσπάθειες, απομακρύνουμε τη speech sound και ζητάμε από τον ασθενή να επαναλάβει το ίδιο. Η speech sound νούμερο 4 χρησιμοποιείται για το σχηματισμό των φθόγκων κ και γ. Η speech sound τοποθετείται στην άκρη της γλώσσας με τη στρέψη προς τα πάνω. Η γλώσσα οθείται ελαφρά προς τα πίσω. Η ράχη της γλώσσας πρέπει να έρθει σε επαφή με τη μαλακή υπερώα. Η στιγμιαία και έκρωτη έξοδος του αέρα παράγει το φθόγκο κ, άϊχο. Κα, 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 κα. Αν αυτό συνδυαστεί με φωνή, παράγεται ο φθόγκος γ. Γ, 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 γ. Αν η έξοδος του αέρα είναι διαρκής και χωρίς φωνή, παράγεται ο φθόγκος χ.
Αν η έξοδος του αέρα είναι διαρκής σε συνδυασμό με φώνηση, παράγεται ο φθόγκος γ. Ο σχηματισμός του φθόγκου λα, λ, με τη ζώντε νούμερο 5. Η speech zone νούμερο 5 χρησιμοποιείται για την καθήλωση του μεσαίου τμήματος της γλώσσας και την ανύψωση της κορυφής φατνιακά, με στόχο την πλευρική έξοδο του αέρα. Πρέπει να είναι αμφωτερόπλευρη. Σε συνδυασμό με φώνηση παράγεται ο φθόγκος λ. Η speech sonde νούμερο 6, σπάτουλα. Η χρήση της speech sonde αυτής είναι πολλαπλή. Χρησιμοποιείται για τη διαγνωστική διαδικασία, για την αξιολόγηση της κινητικότητας των οργάνων της ομιλίας και τον έλεγχο του μήκους του γλωσσικού χαλινού. Η μορφοποίησή της δίνει τη δυνατότητα χρήσης ως σπάτουλα. Χρησιμοποιείται ακόμα για μαλάξεις της γλώσσας, στα πλαϊνά και την άνω επιφάνεια, καθώς και για την ανύψωση της γλώσσας υπερωϊκά κατά τον σχηματισμό του φθόγκου ρ. Οι speech sounds μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παθητική μάλαξη, μασάζ, τις περιπτώσεις της καταποσίας, τόσο ως θερμής όσο και ως ψυχρής μάλαξης, καθώς και για τη μυϊκή ενίσχυση των οργάνων της ομιλίας.